Λοιπόν, 4 κάρτες για την Betty Magira και σε μία έχει δικαίωμα να μην απαντήσει. Κάτσε. Ερώτηση πρώτη, ποια είναι η πιο ανήθικη πρόταση που σου έχουν κάνει? Μπα, πιστεύω δεν τους το βγάζω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί και να σε φοβούνται, ξέρεις. Μπορεί και γι' αυτό, με έχει σώσει και στη δουλειά. Δηλαδή στο χώρο αυτό που μου λένε δεν σου έχουν πει ποτέ να κάνεις αυτό. Ποτέ. Πάει πρώτη. Ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε σχέση σου? Που να είπες δεν μπορεί να το έκανα εγώ αυτό τώρα, δηλαδή είναι ψέμα, δεν το ζω. Κατηνιά, κάτσε να σκεφτώ. Έχω ψάξει κινητό, χαλαρά, ναι. Τέτοια. Αλλά χοντρό, δεν θυμάμαι να έχω κάνει. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι όταν ψάχνεις βρίσκεις, ε? Καλά, εννοείται, αλλά θα σκάσω και άμα δεν βρω. Δηλαδή άμα έχω την υποψία. Ναι, όχι αν δεν βρω, sorry και καλά να βρω. Αλλά άμα την έχω την υποψία ότι κάτι γίνεται, θα πεθάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν βρω. Πρέπει να ανακαλύψω κι ας είναι και εις βάρος μου. Και έχεις παρακολουθήσει έξω το σπίτι να δεις αν το φως είναι αναμένο, αν βγαίνει. Μπορεί κανείς, να το έχω κάνει αυτό. Κανείς. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως. Αλλά και πολύ κατηνιά. Θα ψάξω, αλλά δεν θα κάνω πολύ ακραία πράγματα. Ούτε σκηνή σε δημόσιο χώρο να γίνει χαμός, να φύγουν ποτήρια, να φύγουν τα. Όχι, τα μαρτίνια. Φύγω εκεί, γιατί είμαι και κυρία. Και κυρία πάνω απ' όλα, παιδιά. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, μεταξύ σου και του Δημήτρη, ποιον θεωρείς πιο επιρρεπή στην απιστία? Σε 15 χρόνια, βρε παιδί μου, πια που λέμε ότι κάποια στιγμή φεύγει λίγο το ματάκι αριστερά-δεξιά. Δεν τον έχω για να την κάνει. Θα μου πεις τώρα ποιος άντρας δεν έχει απιστήσει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι. Δεν λέω για τον δικό μου, ας τον βγάλουμε απ' έξω. Υπάρχουν και κάποιοι και είναι και λίγο θέμα χαρακτήρα, νομίζω. Δηλαδή, όχι μόνο από ηθικής άποψης ότι να απιστήσουν, γενικά είναι ότι... Και γιατί τώρα να μπούμε σε όλο αυτό το ότι... Εκτός αν σου έχει τελειώσει ο έρωτας, και έρθει μία και σου κουνηθεί πολύ, και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Αλλά εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω, θα τα άντεχα. Δηλαδή, θα προτιμούσα να υποστώ τη συνέπεια του να με χωρίσει ο άντρας μου. Αλήθεια. Θα πήγαινα να του πω, έκανα αυτό. Γιατί μου έχει τελειώσει αυτό που έχουμε και... Γιατί βαριέμαι, γιατί, ναι, γιατί θέλω αυτό, γιατί τελείωσε, ναι. Θα δεχόμουν τις συνέπειες. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση για σένα. Ποια Ελληνίδα ή ξένη, διάσημη, που να την ξέρει ο κόσμος, θα μπορούσες ενδεχομένως, εν δυνάμει λέμε τώρα, να δεις ερωτικά? Μπα, δεν θα μπορούσα να δω γυναίκα ερωτικά. Καμία. Τις θαυμάζω πάρα πολύ σαν ομορφιά, σαν κορμοστασιά, σαν ερωτικά δεν θα μπορούσα να τη δω. Αλλά αν μου πεις, ας πούμε, ποια θαυμάζεις πάρα πολύ και θεωρείς κούκλα και όμορφη και αυτά, θα σου πω τη Σαρλίζ Θερόν. Τη Σαρλίζ Θερόν. Ναι, είναι πολύ καλή. Θες τι, ξανθούλες, δηλαδή θες κάτι κόντρα. Δεν βλέπεις, πήρα καστανό ξανθό. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, το βλέπω.